Άκουσα τώρα από τον Αντίνο να λέει: αναρωτιόμουν αν μου άξιζε αυτό που πέρναγα τότε. Μας είπε και αυτός για τις συνθήκες που τραβάνε οι ηθοποιοί. Μέχρι να βγουν όμως αυτά τα 1, 2, 3 κορίτσια να καταγγείλουν και να βγουν στο φως τα τέρατα, όλο αυτό ήταν ανεκτό από όλους και θεωρούνταν από όλους φυσιολογικό. Εγώ θέλω να πω ότι τα πάσης φύσεως τέρατα τα θρέφουμε με το φόβο μας και με το να μην μιλάμε. Δεν δέχομαι από κανέναν. Έπρεπε να έχουν βγει να μιλήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι νωρίτερα. Δεν είναι ηθοποιία αυτό, δεν είναι υποκριτική αυτό. Μιλάει, μισό λεπτάκι, μιλάει για εργασιακό μπούλινγκ ο Αντίνος. Μα εργασιακό, μα και δεν είναι. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις και κάνεις. Θες να μου πεις ότι εσύ δεν έχεις δεχτεί εργασιακό μπούλινγκ. Έχω μαλώσει και έχω φύγει. Και τα όρια είναι ξεκάθαρα, είναι ξεκάθαρα. Πολύ ξεκάθαρα. Νομίζεις. Εγώ έχω μαλώσει και έχω φύγει από τη δουλειά. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι αν δεν είχα υποστεί το εργασιακό μπούλινγκ που έχω υποστεί, δεν θα είχα σταματήσει πάρα πολύ νωρίς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πριν 20 χρόνια που ξεκινήσαμε. Εμείς σαν δημοσιογράφοι, θεωρώ ότι ήταν και, πώς να σου το πω, η μέθοδος, αυτονόητο, ναι, δηλαδή, τότε, αυτό ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει ο Αντίνος, έλεγες έτσι θα είναι, αφού δεν μιλάει ούτε ο διπλανός, ούτε ο παραδιπλανός, ούτε ο παραδιπλανός. Ναι, όμως, που μέλησαν ένα-δύο κορίτσια και αλλάζουν τα πράγματα. Για άλλα πράγματα, για μένα είναι πολύ διαφορετικά, έτσι, η γραμμή της πίεσης, της δουλειάς που περνάει στο εργασιακό bullying με την σεξουαλική παρενόχληση και τους βιασμούς, έτσι. Ή την παιδεραστία. Από είναι κάπου θα ξεκινήσει αυτός που θα ασκήσει βία, από κάπου θα ξεκινήσει όμως, και κάπου θα φτάσει. Θέλω να σου πω το εξής. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει από πέρυσι, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοίς κόσμος έχει μαζευτεί. Να ξέρεις. Πάρα πολλοί. Και άνθρωποι που μέσα και στη δική μας δουλειά, γιατί συνέχεια λέει ο κόσμος, καλά ρε παιδιά, για την τηλεόραση δεν θα πείτε. Μακάρι να έρθει η στιγμή που θα πούμε, αν με ρωτάτε. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε εμείς, πρέπει να το πούν τα θύματα τα πραγματικά. Έχουν αλλάξει άνθρωποι στάση που μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ γνωστοί στο χώρο μας για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους υπόλοιπους και στους συνεργάτες τους. Και σε αυτούς που ήταν κάτω από αυτούς. Έχουν αλλάξει τα πράγματα αρκετά. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσία. Το να. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορούν να απομακρυνθούν, ας φοβούνται λίγο περισσότερο. Λοιπόν, προχωράμε.